Διπλό πήρε μέσα στη Χαλκίδα ο Βίζαντας Μεγάρων για την 8η αγωνιστική στον 3ο όμιλο της 3ης Εθνικής. Στο 4ο λεπτό, μια παλιά από τον Αλέξανδρο Μαζιώτη, ο Βλάχος, μόνος αφύλακτος, θα κάνει το σουτ, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα ανοίγοντας το σκορ 0-1 για τους φιλοξενούμενους. Στο 6, ίδια φάση με ίδιο πρωταγωνιστή, αλλά αυτή τη φορά το σουτ θα περάσει λίγο out. Στο 35, εκτέλεση φάουλ του Βαλκάνου, η μπάλα θα σταματήσει στο δοκάρι, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο, στο 52, έχουμε ένα σουτ του Μαζιώτη, θα μπλοκάρει ο Ντουμάνης. Ένα λεπτό αργότερα, απευθείας φάουλ του Αλέξανδρου Μαζιώτη, εξαιρετικά θα κάνει το 0-2. Στο 65, απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τσατσαρώνη, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 74, ο Λιούρας βλέπει τη δεύτερη κεντρική κάρτα και αποβάλλεται από το παιχνίδι. Ενώ στο 77, μια φάση διαρκείας, ο Αχίμαστος στη σέντρα και ο Καραμπάς με κεφαλιά θα μειώσει σε 1-2 για τους γηπεδούχους. Στο 87, ο Βαλκάνος αστοχή από πλεονεκτική θέση, ενώ στο 90, το πλασέ το επιτροπάκι θα διώξει ο Καρνέσας. Παίξαμε με μια ομάδα η οποία έχει τους ίδιους στόχους με εμάς. Ήταν ένα παιχνίδι δυνατό. Καταφέραμε σε δύο φάσεις τα πρώτα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και του δευτέρου να πετύχουμε δύο γρήγορα γκολ και κερδίσαμε το παιχνίδι. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι δύσκολη γιατί θέλουμε να σώσουμε όσο γίνεται γρηγορότερα την ομάδα μας και ευτυχώς σήμερα καταφέραμε να πάρουμε 3 βαθμούς που θα είναι μεγάλη βοήθεια για μας για το μέλλον. Δυστυχώς δεχθήκαμε ένα δέρμα στην αρχή του παιχνιδιού. Έτσι έγινε μια ψυχολουσία. Από εκεί και πέρα, παρότι τα προβλήματα που έχουμε, γιατί προχτές στην τελευταία προπόνηση έπαθε και ένα ψιλοτράβηγμα ο Σκάρος και δεν συμμετείχε ούτε ο Σκάρος ούτε ο Σπανός. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύο καλοί παίκτες που μπορούμε να μας βοηθήσουν επιθετικά. Γι' αυτό, αν προσέξετε, έκανα μόνο 2 αλλαγές. Δεν έχει ομάδα επιθετικούς παίκτες και δυστυχώς τώρα είναι 2 Κυριακές που δεν θέλω να κατηγορήσω τα παιδιά. Τρώμε γκολ από προσωπικά λάθη. Δεν είναι ομάδα, ενώ η ομάδα εξαιρετικά φάγαμε 2 γκολ από τον τερματοφύλακα παρόμοια με αυτό. Και σήμερα με το Ντουμάνι πάλι δεν είχαμε τέρμα εκεί που έχουμε ανέβει για να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι. Βέβαια, εμείς εγώ στηρίζω τα παιδιά, οπότε δεν λέω ότι. Απλώς αυτό θέλω να τονίσω και θέλω να πω η προσπάθεια που κάναμε με τις ελλείψεις αυτές των προβλημάτων, γιατί η ομάδα αυτή δυστυχώς έχει πρόβλημα επιθετικό. Μετά το παιχνίδι του κυπέλου, όπως είδατε, αυτή τη στιγμή πληρώνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί αν βρεθούμε πίσω στο σκο, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Ένα σύνολο εξαιρετικό. Πήρε 2 ντέρμπι πάρα πολύ καλά, όπως έπαιξε τα 3 ντέρμπι όπως είναι ο Ιωνικός και η Σπάρτη και νομίζω ότι είναι άδικο αυτό το οποίο δημιουργούν με τα προβλήματα τα οποία έχουμε, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή αγωνιστικά με την έλλειψη των παιχτών, αλλά υπάρχουν προβλήματα εξαγωνιστικά. Δεν είπα ότι θέλουμε τώρα, πολεμάμε με χίλιους τρόπους να κρατήσουμε τις ισορροπίες αυτές που πρέπει, γιατί η Χαλκίδα είναι μεγάλη ομάδα και γι' αυτό με βλέπετε, σας είχα πει και την άλλη φορά ότι είμαι εγωιστής. Θα μπορούσα μετά το 4-0 της Σπάρτης να πω: ξέρετε κάτι, οι παιδιά δεν συνεχίζω. Εγώ δεν το έκανα αυτό. Έμεινα στην ομάδα και συνεχίζω να την υποστηρίζω. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 500 φίλου ακόμα στη Β' Εθνική. Αυτό που είδα σήμερα, μετά από μία ήττα από τον κόσμο της Χαλκίδας, με λυπεί ιδιαίτερα. Γιατί δεν σέβεται την ιστορία μου. Έκανα θυσία να κατέβω από τη Β' Εθνική στην ΚΑΠ. Και αν η διοίκηση που πήγαμε τον πρώτο Δημητρίου δεν μας κάνει, ευχαρίστω να φύγω. Αλλά εγώ θα ξέρετε ότι έχω κάνει τη δουλειά μου. Με πολύ μεγάλη αυταπάρνηση.